Στο Ισραήλ, οι πολίτες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα της εξελίξης στην περιοχή εν αναμονή μιας αντεπίθεσης του Ιράν μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στο έδαφος του. Έχετε ενισχυμένο δωμάτιο στο σπίτι σας? Δεν έχω, αλλά έχω ένα καταφύγιο δίπλα στο σπίτι. Αν χτυπήσει ο συναγερμός, ο Δήμος θα ανοίξει το καταφύγιο. Μετά μπαίνουμε μέσα και ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν οι βόμβες. Πρέπει να σε ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Αλλά αν συμβεί, θα πάμε στο καταφύγιο για τις επιδρομές που είναι πολύ κοντά. Ο πρώην επικεφαλής της αντιπυρευλικής άμυνας του Ισραήλ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν οπλικά συστήματα που να είναι απολύτως επιτυχημένα. Φυσικά δεν υπάρχει ποτέ κανένα οπλικό σύστημα που να είναι 100% επιτυχημένο. Νομίζω ότι αν υπάρχουν περισσότερα από ένα στρώμα, θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για αναχέτηση. Αλλά από καιρό σε καιρό μπορεί να υπάρχει αστοχία και η απειλή θα χτυπήσει τον στόχο της και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.